χαλάρα έχουμε το μεσημέρι. Ας ευλογήσω λίγο τα γένια μου, αν και ξυρισμένος κόντρα. Τι χαλάρα, τι ώρα, πώς το γουστάρω αυτό το γάλι. Και τον μπασοκύθαρο από μέσα, το ήθος, και ο Νίκος Γούβας, συγχωρεμένος βέβαια, αλλά φύσιμα τρομερό, δεν είναι άκρος ξεσηκωτικό. Τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια και όλη μας τη θετική ψυχολογία, όλη μας την ορμή, όλο μας το πάθος, στα μαγαζιά που άνοιξαν από σήμερα και πάλι, χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν, ας πούμε, σε μια κανονικότητα, αν και την μαγάρισαν τη λέξη, οι ακατανόμαστοι, με την εμπλοκή της λέξης στα ποδοσφαιρικά, τα ερυθρόλευκα. Χάλα, έχασε το νόημα, τσίλε. Πού να πεις κανονικότητα τώρα. Το μυαλό πηγαίνει αλλού. 100%. 100%. Τέλος πάντων, καλή δύναμη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στα πρακτορία. Ο ΠΑΠ που ξεκίνησαν σήμερα δειλά-δειλά, είπαμε μαγαζιά λιανικής με ρούχα, παπούτσια κτλ. Τα καταστήματα ηλεκτρικών, η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης που είναι και πάλι ορθάνυχτη από σήμερα. Και το τονίζω, σε λιγότερο από 50 λεπτά από τώρα θα δώσουμε ένα υπέροχο τάμπλετ Lenovo 7, designato, λεπτό, όμορφο, ποθητό. Ένα ελκυστικό, μία υπερατού δωράκλα, μία ταμπλετάρα! Μία ταμπλετάρα και θα φτιάξουμε το κέφι σε έναν από εσάς που, τι θα κάνει, θα στείλει FM, θα γράψει το κινητό του, θα αφήσει κενό και θα στείλει το μήνυμα στο 54222. Εκεί είναι το μήνυμα. Άμα μου ξεφεύγει καμιά φορά και λέω το παλιό νούμερο, 3 χρόνια λέγαμε το άλλο. Τι να κάνουμε, 6 Δευτέρα αφήσει, λέει. Τι να κάνουμε, η συνήθεια. Ξαναλέω FM, κενό το μήνυμά σα στο 54222. Καθότι είναι και φθηνότερο, 50 λεπτουδάκια είναι μαζί με το ΦΠΑ, δηλαδή 62 λεπτά, φανταστείτε ότι με 62 λεπτά μπορεί να κερδίσετε αυτό το καταπληκτικό τάμπλετ. Αν τα καταφέρουμε θα βγάλουμε και τον τυχερό στο τέλος, αν μας πάρει αυτός, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δούμε ολόκληρο το νούμερό σας, όσο καιρό δεν είναι εδώ η Μαριλής, χωρίς τη γραμματεία, το διευκρινίζουμε, αν όχι σήμερα θα γίνει αύριο. Καμία ανησυχία, κανένα άγχος. Άρα λοιπόν, FM, κενό το μήνυμα στο 54222 και θέλω να πω ότι τώρα στη μεσημβρινή μας κατάσταση θα το κάνουμε και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Δεν έχετε παράπονο. Δεν έχετε κανένα παράπονο. Κανένας δεν δίνει τέτοια δώρα από το σταθερό, έτσι. Και εδώ είναι και ο σταθμός που είναι γαλαντόμος, που είναι οι άνθρωποι δείχνουν κατανόηση ότι τέλος πάντων είναι ένα είδος ανάγκης, ακόμα και το τάμπλετ. Κάνουμε τα στραβά μάτια. Είδος ανάγκης δεν είναι, αλλά... Οκ. Ανοιχτές γραμμούλες, 2310-287-888. Θέλω να πω ότι παίζουμε, αν θέλετε, αντίστροφη μέτρηση, αν μαγουστάρετε. Βγαίνουμε και λέμε και συζητάμε ό,τι θέλουμε. Πρώτο Θεός, μετά τις 2.30 θα επικοινωνήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, με το διευθυντή της Φόρτσα, να δούμε τι συμβαίνει, ποια είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών σήμερα σε όλο αυτό. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι συζητάνε, διοικούντες, επιτροπές, ο Λευτέρης Playmobil, οι διάφορες ομοσπονδίες, σούπερ λίγκες, αυτά έτσι αλλιώς. Συγγνώμη παιδιά. Θέλετε να ανοίξετε μπουζούκια, τους οργανοπαίχτες και τους τραγουδιστές τους ρωτήσατε. Δεν πάει πρώτα, δεν πας πρώτα να μιλήσεις, ας πούμε, με τον σκουπά αυτό που μαζεύει τα λουλούδια. Ούτε εφόσον εσύ ο μαγαζάτορος και ανοίγεις τον μπουζουξίδικο λες το δουλεύω. Ανέβα και τραγούδαμα θες. Έτσι δεν είναι. Ούτε αυτός που κάνει τα φώτα ή τον ήχο. Αν δεν έρθει ο τραγουδιστής, αν δεν έρθουν οι οργανοπαίχτες, τα μπίπιπ μας θα ανοίξετε. Δεν υπάρχει τίποτα. Πάπαλα. Νιέντε. Nothing. Gar nichts. Γιατί όλοι άιτε να παίξουμε ωραία. Τους ποδοσφαιριστές, παιδιά. Τους μπουζουξίδες. Τους κλαριτζίδες, γιολιτζίδες και τους τραγουδιστές θα ρωτήσετε. Αν θα ξεκινήσει πάλι. Διαφώνησαν σε πρώτη φάση το συνδικαλιστικό τους όργανο με τη Super League για τις μειώσεις και θα οψόμεθα από εδώ και πέρα. Από ό,τι φαίνεται θα διαπραγματευτεί κάθε ομάδα κατηδίαν. Και δεν είναι όλοι οι Ιβάν Σαββίδης, δεν είναι όλοι οι ΠΑΟΚ που οι παίκτες είναι σε μια κατάσταση ευλογημένη. Αλλού δεν υπάρχει ούτε μαντήλι, ούτε χαρτομάντιλο, όχι φασμάτινο με μονόγραμμα επάνω. Και ντυμένη καρδούλα, δεν υπάρχει ούτε χαρτομάντιλο να σκουπίσουν το δάκρυ και τη μύτη όταν είναι συναχωμένοι. Αυτό έχω να πω.
Πάμε λοιπόν, θυμίζοντας πριν πάω στις 4 γραμμές τα λαμπιόνια που αναβοσβήνουν, ότι το Αιγαίο είναι μαζί μας και το μεσημέρι. Μοναδικές δύο υπέροχες ψαραγορές, δύο πρότυπα ιχθυοπολία, κουκλιά, μαγαζιά που μπαίνεις μέσα και μοσχοβολάει θάλασσα. 214.000 για το κέντρο στην Αγίου Δημητρίου, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο και ΠΚΦ, take away, που λένε στην ορεινή ναυπακτία και στα χωριά μας. Για να υπάρχει σούξου μουξου. Πάμε, πάμε γραμμές, αν μην περιμένετε άλλο. Μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία. Μη λησμονήσω να πω πριν έρθω στις γραμμές ότι όσοι οι πέντε που είχαν κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα τα μπλουζάκια από το Κλάπαν Όβερο μαζί με τις μάσκες, ήδη έστειλα τα πέντε ονοματεπώνυμα στην Αγγελική, στο Ρετούς Λαμπράκι 105. Εκεί θα πάτε να παραλάβετε εσείς που έχετε κερδίσει. Το λέω συνέχεια, αφού σήμερα άνοιξαν και αυτά τα καταστήματα. Ενώ αύριο έχουμε ωραία πράγματα. Θα δώσουμε από το Club Pauk Μηχανιώνας 5 μάσκες από εκεί πάλι. Και να είναι καλά τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε εσάς με λαχτάρα, με ανυπομονησία, με πρεμούρα. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιώργο! Πάλι μου σου τι κάνω. Ωραία, θα με φάει ο Σίμος. Τέσσερις έχεις. Θα με φάω, όλοι θα με φάνε. Τέσσερις έχεις ξαπλώσει με ένα καταπληκτικό tackling στο λοβό. Φαντάζω αυτή την ηλικία και τους ξαπλώνω. Στην παρακεφαλίδα. Έτσι είναι. Τι άλλο θέλω. Μια και είπαμε ξαπλώνεις. Γι' αυτό ξάπλωσε ο Τσούμπα Ακμπομ. Ναι, στο ναι, ψαλιδάκι. Ναι, ναι. Διότι κάθε εραστής που σέβεται την ιδιότητά του, ξάπλα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Έτσι, ειδικά όταν είναι λοιπόν, έγχρωμος. Κάποιοι μας κατηγορούσανε, ναι, μας λέγανε και τώρα πάνε και αυτοί έχουν τιμωρία γιατί πήρανε. Είδες. Είδες, εμείς δεν απαντάμε σε τέτοιες προκλήσεις, αλλά είπα όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης. Τώρα αλλά μας... θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου, τώρα θα δούμε μεγάλα πράγματα. Για να καταλάβουν τι εσύ και να μην κατηγορούν. Καλά πάλι ο Πάοκ εννοείται. Για όλα φταίμε εμείς. Για όλα. Καημός, αυτός. Τι καημός. Τι καημός. Τι να πεις. Όλα καλά, μόνο εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά. Κάνω μια μακαρονάδα εδώ γιατί η κυρία έχει... Χοντρό, ψηλό. Νούμερο. Τι νούμερο, μακαρόνι. Ναι. Χοντρό, ψηλό. Όχι, είναι κοφτό. Κοφτό, μακαρονάκι. Με χταπόδι, σκέτο, τι. Με τι. Μακαρονάκι. Ναι. Με σάλτσα. Κοκκινή. Από ρόστο. Από μοσχοβολάκι. Όχι, ρε. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Μα την αλήθεια μου ήρθε μέχρι εδώ ρε φίλε. Ο πεινασμένος κοφτά μακαρονάκια ονειρεύεται. Καλέ λοιπόν, μου άνθρωπε. 4-16. 4-16 κάτσε να σε βάλω, ναι. Θέλω να μπήξεις το μαχαίρι μέσα και να κάνεις 4 βούρες το μαχαίρι. Το πυρούνι. Να μπήξεις το πυρούνι μέσα και να κάνεις 4. Ακόμα τι γίνει, αν θέλει ακόμη. Ναι παιδί μου, όταν έρθει η στιγμή θέλω να κάνεις 4 γυροβολιές. Σαν δερβίσεις να γυρίσει το πυρούνι. Τα να λέμε. Κάνεις μια ωραία ένα λαμπατέρ. Φιλιά. Okay. Πάμε, γεια σας. Και χαρά σας. Γεια σας. Καλό στο παιδί από το Λάκωμα. Στο κοστό μακαρονάκι δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Εντάξει, πρώτα, παιδί. Πρώτα. Έχεις δίκιο. Να πάρει ένα κουτάλι και να τα φάει ο άνθρωπος να τα ευχαριστηθεί με το πυρούνι να φάει κοστό μακαρονάκι. Αυτό παιδεύει τον άνθρωπο. Αυτό που λέω εγώ με τη γυροβολιά γίνεται μόνο σε... Έχεις, ναι, έχεις hands free. Έχεις hands free καλώδιο οτιδήποτε. Ναι, ναι, κάτσε να το βγάλω. Βγάλ το γιατί κάνουμε παρεμβολές. Έλα. Το φίλε. Καμπανίσια. Καμπάνα, λοιπόν. Παντελόνι, χίπη, Κωνσταντίνου, ταινία. Άκου τώρα, ναι, τι θα γίνει. Ναι. Επειδή υπομονή και τα αυτά και η καρτερικότητα και όλα αυτά εδώ πέρα μας έχουν στερέψει. Ναι. Λοιπόν, αλήθεια, ξεκινήστε το πρωτάθλημα πιο... Όσο πιο γρήγορα μπορώ να έρθει η πρώτη αγωνιστική, το play-off, να... Ναι. Μήνυμα. Ναι. Κάτσε. Λοιπόν... Το ξέχασα ανοιχτό, ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να γίνουν όλες οι πόρτες μας ανάπηρες, αλλά εμάς δεν θα είναι κλειστές, θα ανοίξουν οι πόρτες. Θα είναι, ναι, τελείως αντίθετο. Κατάλαβες. Και ας έρθουν τα παιδιά να παίξουν. Σωστό. Εγώ τίποτα άλλο δεν λέω. Welcome. Δεν λέω τίποτα άλλο. Εμείς. Θέλετε να παίξετε. Βεβαίως. Θέλετε να παίξετε. Εμείς θα τις κάνουμε ανάπηρες, αλλά ανοιχτές, όχι κλειστές τις πόρτες.
Έτσι. Και τις κάμερες ανοιχτές. Τα πάντα. Και τα μάτια σας ανοιχτά και ό,τι θέλετε. Και η αγκαλιά μας. Και αγκαλίτσα μας, μεγάλες αγκαλιές. Και όπως ελάτε να παίξετε, ρε παλικάρια. Στα πολύ κορίτσια στον ήλιο. Όλο αυτό το διάστημα. Όπως το κορίτσια στον ήλιο. Τα κορίτσια στον ήλιο θα σας κυνηγάμε. Όχι φωνάζοντας, μίγδαλα. Λέω, ελάτε. Όχι μίγδαλα. Βάλτε αντιλιακά. Βάλτε άλλα που γλιστούν. Πώς θα λένε αυτά. Πώς θα λένε. Λιπαντικά. Λιπαντικά. Ενυδατικά. Αυτά βάλτε ό,τι θέλετε και ελάτε. Θα δείτε τι θα πει. Αυτή η μαγιά που πουλούσατε μέσα σε αυτό το φιλοξενία. Χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Φιλοξενία. Πόσο τρυφεροί είμαστε μαζί σας. Θα σας δείξουμε στοργή τη τρυφερότητα. Και προδέρμ. Στοργή και προδέρμ. Τάλξ το ποπουδάκι για να μην υπάρξει έγκαυμα. Ελάτε γιατί άντε τα νεύρα μας και γίνανε να πούμε κρόσια. Άντε γιατί. Πια. Άντε, λοιπόν, γιατί... 4,85 βάλε μου την κλήρωση, σε παρακαλώ. Να σε βάλω. Και κοίταξε, αν γίνει το πρώτο παιχνίδι, θα μετρήσω άτομα που θα είναι μέσα και το ακριβώς το μισό αυτό θα τα κάνω τραπέζι στην αυλή μου μέσα. Και όποιος αρθεί να με κάνει παρατήρηση. Σωστός! Έτσι. Φιλιά! Άντε. Φιλιά! Λοιπόν, ζουμουσού! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Ζουμουσού. Κρατάτε άμυνα, ζουμουσού! Εννοείται, φίλε! Μεγάλο όπλο! Μεγάλη άμυνα! Βέβαια. Για... Το ζούμε σου είναι η μεγαλύτερη άμυνα, δεν ξέρει κανένας. Αν δεν μπορεί να το νιώσει, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Άμα δεν το νιώθεις, τι να πούμε. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Και δεν θέλουμε κιόλας, δεν έχουμε αντοχές. Κουραστήκαμε. Δεν γουστάρουμε. Είναι αυτό που λέει, άντερ και εσύ και ο γρίλος σου να πούμε. Μα, έτσι. Καλά, αυτά ορισμένα βγήκανε ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. Φίλε, για μένα. Κορυφαίο, και το είπα πρόσφατα, είναι που χτυπάει ο άλλος τη νύχτα την πόρτα. Τιντον και κατεβαίνει. Κατεβαίνει όλος με τις πιτζάμες, με τις τσίμπλες, σαν ο κοτρόνα στα μάτια να πούμε, λες και είναι βραχονισίδα. Φίλε, σε παρακαλώ, έλα να φίλε να με σμπρώξει, σε παρακαλώ. Σαν άνθρωπος το ζητάω. Άνθρωπε, τρεις ώρα μέσα στη νύχτα, πώς θα σηκωθούμε αύριο να πάμε σιλιά. Σε παρακαλώ, ανθρώπινα! Δεν είσαι άνθρωπος! Εσένα δεν σου συνέβη ποτέ να χρειαστείς ένα χέρι βοήθεια, σαν άνθρωπος! Άξιε, περίμενα να βάλω μια ρούπα να ρίξω με ξυπόλυτος. Βάζει ο άλλος παντόφλες, βάζει τη φόρμα, βάζει τα παπούτσια, βγαίνει. Λέει, πού είσαι, φίλε, πού είσαι, εδώ, στις κούνιες. Φίλε, δεν μπορώ, τρελαίνομαι με αυτό το ανέκδοτο. Έλα να με σμπρώξεις, λέει. Εδώ στις κούνιες, φίλε, στην παιδική χαρά. Γεια σου, Παναγιώτη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζούμε μεγάλες στιγμές, σημαίνουν. Αρχοντία, πω, ωραίο όνομα, Αυτό σημαίνει αρχοντία μου. Ή αρχοντιά, αρχοντία λογικά, έτσι. Εκεί πηγαίνει το όνομά σου. Εκεί. Ζούμου σου σημαίνει ζούμε μεγάλες στιγμές. Όλο αυτό που ζήσαμε με την πανδημία, αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που βγαίνουμε από αυτή, δυνατή, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, η λατρεία μας για τον φίλο μας, για τη ζωή, το κέφι, η αισιοδοξία, το πάθος για τα 4 γράμματα και ό,τι αγαπάει ο καθένας. Όλα αυτά απέναντι στους εργάτες που δουλεύουν. Γιατί φοράνε κίτρινα καπέλα όμως. Το φροντίσουμε αυτό. Και κίτρινα γυλαίκα. Δεν ξέρω. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστάκη. Καλό στο Δημητράκη. Γεια σου, αγόρι μου. Κωστάκη. Καλά, φίλε. Εδώ. Σε στέλνω διάφορα. Τα βλέπεις, φαντάζομαι. Όταν μπορώ, φίλε, όταν μπορώ. Είμαι λίγο σε αυτά. Αμελής, ξέρεις. Δεν το έχω με το κινητό. Εκεί χιλιάδες θαυμαστές. Να προλάβεις από όλα να κάνεις. Δεν είναι αυτό. Εντάξει. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το ωραίο είναι το άλλο, ότι παίρνω τηλέφωνο και λέει μένουμε σπίτι κλασική. Το αλλάξουμε αυτό τώρα. Πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξει σήμερα κιόλας. Ναι, ο μόνος που μένει σπίτι μόνιμα είναι ο Σαλίγκαρο, γιατί έχει το σπίτι μόνιμα, κατάλαβε. Τι κάνει το Σαλίγκαρακι, όλα καλά. Ο Σαλίγκαρο, δεν ξέρω, έχω να το πω από τότε, έχω να το πω χρόνια για να καταλάβει. Έτσι. Θυμάστε τότε που είχε αναφέρει τότε που είχαμε γνωριστεί τα νέα πλάγια. Για να φέρει τότε για μένα. Το Σαλίγκαρο, ρε. Τον φώναζε γκόλα πριν από όλους. Και τώρα πώς το κατάλαβε. Και είχε το ράδιο. Ο μεγάλος Σαλίγκαρος. Ο μεγάλος Σαλίγκαρος, φίλε. Ο μεγάλος Σαλίγκαρος. Αδερφός. Για πες λοιπόν. Άλλο, λέει ο Γιώργης. Που λες Γιώργο. Πώς τον λες. Κοίταξε, δεν βάζω. Εσύ το χρωματίζεις, δηλαδή. Κοίταξε, υπάρχει το Γιώργο. Υπάρχει το Γιώργο. Υπάρχει και το Γιώργο. Λίγο. Όπως
Το χρωματίζω. Όπως και το σάκι. Λίγο ρε παιδί μου το. Και υπάρχει και το χειρότερο. Αυτό πώς θα το παίξω, ρε φίλε. Για πες μου λίγο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Για πες. Υπάρχει και το. Που τα χωρίζεις τα σύμφωνα. Γιώργο! Γιώργο! Παίζει αυτό. Δεν ξέρω. Μα αντιλαλούν, αντιλαλούν. Είναι σαν τέτοιο. Τέλος πάντων, μην το χαλάσω. Αντιλαλούν. Το 16 είναι ο Γιώργης, έτσι δεν είναι. Αντιλαλούν οι ρεματιές. Πεντηκοστό ένα το λεπτό. Άκου λίγο. Ο Καρσία απευθείας. Γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Καρσία! Απίστευτο γκολ από τον Καρσία! Από το κόρνερ έβαλε γκολ ο Καρσία! Από το κόρνερ έβαλε γκολ ο Καρσία! Παίρνει φωτιά η τσούπα! Απίστευτο! Ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν σημειωθεί σε αυτό το γήπεδο! Ένα από τα εκπληκτικότερα γκολ! Είναι πραγματικά απίστευτο! Το γκολ του Καρσία στο 60! Το 1-0 για το ΠΑΟΚ! Αυτό είναι. Να σου πω κάτι, ένα λεπτό. Είναι αυτό, αυτό το ηχητικό του κουμέντο. Είναι καταρχήν, ναι, ναι, να πούμε την πηγή. Είναι Σπόρ 103. Ναι. Είναι η περιγραφή του υπέροχου φίλου μας Τάσου Σταμπουλή. Την έψαχνα πολύ καιρό, την είχα χαμένη. Ευχαριστώ τον Αντώνη Παπαϊωάννου, αδερφό και φίλο, που την είχε και μας την έστειλε. Είναι η περιγραφή στο εκπληκτικό γκολ του Πάμπλο. Έτσι, στο μάτς με τον Βάζελο, που μετά ξεσπάει σε λιγμούς. Έχει χάσει τη μητέρα του πριν από λίγες ώρες. Πηγαίνει, Ουρουγουάη, την συνοδεύει στην τελευταία της κατοικία, θάβει τη μάνα του και γυρίζει πίσω και βάζει αυτό τον γκολ, φίλε. Έτσι. Να σου πω σε αυτό επάνω, θυμάσαι ποια ημερομηνία ήτανε? Όχι, δεν θυμάμαι. Σου πω εγώ, που θυμάμαι αναγκαστικά θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ημερομηνία. Ήτανε 21 Φεβρουαρίου που έχω τα γενέθλιά μου. Α, γι' αυτό το θυμάσαι, πουλάκι μου. Γι' αυτό το θυμάμαι, ξεκινιέται. Ο Γιώργος έχει 4-16, εγώ έχω 4-17. Το ξέρεις. Έτσι, ε. Τρεις αριθμούς στους τελευταίους τρεις. Μπράβο, φίλε. 17, σε έβαλα, σε έβαλα ήδη, Μίτσο. Φιλιά. Καλά να περνάτε, να μην μασάτε. Γεια σου, Δημητράκη. Με καταλαβαίνετε, βρεβο. Bye, 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 bye. Πάμε εδώ. Ναι. Έπεσε, πάμε εδώ. Γεια σας. Χαίρετε. Κοτά. Καλώς, κοτά. Καλώς το παιδί. Ναι. Έλα, μαγούς. Βεβαίως. Μαγούς. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Δεν με ξέρεις, ε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Υποφέρεις και υποφέρω, υποφέρω και υποφέρεις. Για πες. Είναι το κινητό που, το κινητό που πήρα. Αχα, καλό στο φίλο μα. Πήγες, το πήρες. Ναι, ναι. Μπράβο. Να σου πω. Μπράβο, Ευστράτιος. Ευστράτιος. Ναι. Μπράβο. Ναι. Να σου πω κάτι. Να μου πεις, ό,τι θες. Εχθές άκουσες το 0 με τον Τόπερ. Όχι. Δεν είδα. Δεν το είδες. Δεν είδα. Είχα τα παιδιά ξύπνια και τρέχαμε. Δεν... Ήθελα, δεν... ήθελα να μου πεις ο Κωνσταντινέας αυτά που είπε για κάτω, αν τα είπε καλά. Ο Κωνσταντινέας είναι από αυτούς, δεν ξέρω χθες τι είπε, αλλά τουλάχιστον μέχρι πολύ πρόσφατα δεν έκανε ποτέ πίσω ο άνθρωπος. Ποτέ σε αυτά που είπε. Καλά εχθές, για μένα. Σου λέω, εχθές δεν έτυχε. Τον έχω δει όμως σε άλλες εκπομπές και στο Θωμαίδη. Και γενικότερα αλλού και σε, ναι, ραδιόφωνα που πραγματικά ο άνθρωπος μιλάει αρσενικά, δεν έκανε ποτέ πίσω, δεν έκανε κολοτούμπα, του κάψα το φούρνο, κυνηγήθηκε. Αυτό πιστεύω, πιστεύω, δεν μιλούσε καλά, δεν ξέρω αν... Τι είχε, ναι, ο αριστερά πάνω, λες, ένας αριστερά πάνω, ναι, ένας αντιπρόεδρος, ναι. Δεν είδα, σου, ναι, λέω. Δεν ήταν, δεν ήταν και καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Στράτο μου, είχα την τηλεόραση ανοιχτή αλλά χαμηλωμένη. Γιατί παίζαμε εκεί με το μικρό, αργή να κοιμηθεί τα βράδια και έχουμε ακόμα και αργά, έχουμε αθλοπαιδιές. Οπότε δεν παρακολούθησα. Δεν παρακολούθησα. Κατάλαβα. Έγινε, Κωνσταντίνα μου. Φιλιά, φιλιά. Να σε γερός, να σε γερός, να σε γερός, να σε καλά. Πήγες, το πήρες το κινητό, έτσι. Το πήρες, τηλεκτρονέτ. Μπράβο. 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 Άμα θέλεις, 402 έχω εγώ. Έλα, έλα, πες μου. 402 είπες. Όχι, 502. Έγινε! Να σε καλά! Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Εδώ, κάτσε να δω αν αυτό, αν το έχω τώρα για να παίξει. Όχι, δεν θέλω αυτό. Θέλω αυτό να παίξει. Αυτό. Ο Καρσία απευθείας. Γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Καρσία! Απίστευτο γκολ από τον Καρσία! Από το κόρνερ έβαλε γκολ ο Καρσία! Από το κόρνερ έβαλε γκολ ο Καρσία! Παίρνει
Μπαρτσιά η τούπα. Απίστευτο. Ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν σημειωθεί σε αυτό το γήπεδο. Ένα από τα εκπληκτικότερα γκολ. Είναι πραγματικά απίστευτο. Το γκολ του Γκαρσία στο 60. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι. Αυτός λοιπόν, σαν σήμερα, 11 του μηνός Μαΐου το 1977, σε μια πόλη της Ουρουγουάης, είδε το φως του κόσμου και φαντάζομαι, και όχι μόνο φαντάζομαι, το ξέρω κιόλας δηλαδή, για το λίγο που έχουμε μιλήσει με τον Παυλάρα, ότι ποτέ δεν φανταζόταν ότι ύστερα από το πέρασμα από δύο τεράστιους συλλόγους, θεωρώ ότι και η Ρεάλ και η Μίλαν είναι μέσα στην πεντάδα των κορυφαίων συλλόγων του κόσμου, φαντάζομαι ότι ποτέ δεν είχε φανταστεί πως κάποια στιγμή εκεί μετά τα 30 του η ζωή και η μοίρα θα τον έφερνε σε αυτή την όμορφη γωνιά του πλανήτη, σε μια ομάδα που λίγα πράγματα είχε ακούσει, σε μια χώρα που λίγα πράγματα ήξερε. Κάποια πράγματα του είχαν πει φίλοι του και μετέπειτα συμπαίκτες, και όταν ήρθε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, τη θυμάμαι την εκπομπή την επόμενη μέρα, τι είναι αυτός που ήρθε και δεν έσκασε ούτε ένα χαμόγελο. Κάποιοι παρεξηγήθηκαν που δεν μας έδειξε ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Και είπα τότε στον ακροατή ότι ρε φίλε, δεν τον πήραμε για να διαφημίζει οδοντόβουρτσες, ούτε οδοντικό νήμα, ούτε οδοντόκρεμες. Αυτός έχει παίξει στη Μίλαν και στη Ρεάλ. Ήταν συμπαίχτης με τον Ζιντάν, με τον Ρομπέρτο Κάρλος, με τον Ρονάλντο, τον καλό Ρονάλντο, τον κανονικό, τον Φίγκο. Ήταν μέσα σε αυτή την ομάδα. Να περιμένουμε λίγο να τον δούμε. Και αυτός μεγάλος ήρθε, δηλαδή μας χαλούσε που ήρθε ο Πάμπλο Γκαρσία στα 31 του στην Ελλάδα. Θέλαμε να έρθει στα 27, ας πούμε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές. Πάμε στις γραμμές, να μην σας κρατάω άλλο, ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Αλώστον. Έλα. Αλώστον. Να δώσω κι εγώ χρόνια πολλά στον Παύλο Γκαρσία. Βεβαίως. Αγαπημένος είναι ο Παυλάρας. Αυτά δεν... Τώρα που ο Τάσος Σταμπουλής έκανε αμετάδοση τον γκολ. Ναι. Ο Τάσος είναι... που είχα, δεν το βλέπω στο R3. Ναι, δεν το βλέπω. Κοίταξε. Μέχρι ενός σημείου τον έβλεπα κι εγώ, τώρα δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω αν βγαίνει. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι. Όταν τα παιχνίδια μας είμαστε εκτός έδρας και τα έχει το κρατικό. Ναι, τα περιέγραφε. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα, αδερφέ. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω με τον Τάσο, αγαπημένος φίλος, πολλά χρόνια μαζί στο Ασπόρ του Βορρά και στον 103. Λοιπόν, και έχω πολύ καιρό να επικοινωνήσω μαζί του. Δεν ξέρω. Που είναι και... τώρα με θύμισε το... Ναι, και αν είναι ακόμα εκεί. Απλά και εγώ, και εγώ το ηχητικό του είχα χαμένο και μου το έστειλε ο Αντώνης Παπαϊωάννου, που είναι κοινός μας φίλος και αδερφός, και τον ευχαριστώ και δημόσια, γιατί είναι ένα ηχητικό που, εντάξει, δεν συγκρίνεται. Η περιγραφή εδώ, ο Τάσος εντωμεταξύ είναι ήπιον τόνων παιδί. Είναι αυτόρμητο. Δεν συνηθίζει να φωνάζει στις περιγραφές. Εδώ όμως, φίλε, τα γκρέμισε όλα. Δηλαδή, μου λέει, είμαι έτσι σε μια φάση, λέει, βλέπουμε το μάτς και τα λοιπά. Και έρχεται αυτό το πράγμα, λέει, και χάνω, λέει, τον έλεγχο. Δεν είναι. Και αυτό είναι το πιο ωραίο στις περιγράφες, έτσι. Το πιο ωραίο. Εντάξει. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά, έτσι. Όλα καλά. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Εγώ συνήθως είμαι ο κλήθημε. Ναι, ναι, πες μου. Πες... Δεν μπαίνω, αλλά βάλε μια. Γιατί να μην. 2.55. 2.55. Κλειφ γράφω. Αποκλείεται να είναι άλλος. Ναι. Κλειφ. Έγινε, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Ναι. Να σε καλά. Καλώς, να σε καλά. Προστηγιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε και εδώ. Λογικά οι τελευταίες δύο γραμμές. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung. Wie geht's gut? Das ist gut. Alles gut. Άντε, θα μιλήσω λίγο στα ελληνικά. Να μιλήσεις. Θα μιλήσουμε, επειδή τώρα είναι σοβαρό το θέμα με τον Παύλο τον Γκαρσία, έτσι, να τα χρόνια μας πολλά. Είσαι ο. Είμαι ο Ανδρέας. Ανδρέας. Μιλήσαμε και προχθές. Μα, μάλιστα. Τέλεια. Ναι. Σε ακούω, Ανδρέας, σε ακούω. Ξέχασες και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η οποία έκανε τι? Α, πέρασε και από την Ατλέτικο. Ναι. Σωστά. Βεβαίως. Έπαιξε και εκεί, και μάλιστα η πρώτη αλλαγή που έπαιξε στην Ατλέτικο ήταν αλλαγή με τον Τζίμι Φλόιντ Χάφελμπαϊν. Όχι ρε φίλε, ο μαύρος, ο Ολλανδός, ναι, το σέντερ φόρ, το θηρίο.
Βέβαια. Ναι, με και κάτι... ήταν με το, ναι. Σε παιχνίδι με την, στην Κωνσταντινούπολη με την Καλωτά Σαράι. Ναι. Σωστό, σωστό. Ασχολείσαι με λοιπόν, τα ευρωπαϊκά. Εγώ είμαι αυτός που έχω όλες τις φανέλες του Γκαρσία, τις γνήσιες, από όλες τις ομάδες που έχει παίξει, σοβαρά. Ακόμα και της Ουρουγουάη. Σοβαρά μιλάς. Έτσι, ε. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι ο γιατρός αυτός που τέλος πάντων είχε τις φανέλες. Πήγα, τον βρήκα στις αρχές, ναι. Νομίζω το 2011. Ναι. Πήγα, τον βρήκα μια μέρα να πω μια ιστορία να καταλάβουμε. Να την πεις, βεβαίως, να την πεις, να την πεις. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Να την πεις, βεβαίως. Μικρή, μικρή ιστορία. Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά θα πω μια μικρή ιστορία. Λοιπόν, πήγα, μόλις είχε πρωτοφτιαχτεί η Μεσύμβρια τότε. Ναι. Πήγα από εκεί. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ελληνικά, εννοείται, δεν ήξερε τίποτα. Ναι. Λέω, θέλω να μιλήσω με τον Γκαρσία. Μιλάω εκεί με τα παιδιά. Με ξέραν και τα παιδιά εδώ που τα λέμε, εντάξει. Λέει, περίμενε, λέει, να βγει από την προπόνηση. Ναι. Πάντα πήγαινε πρώτος, πάντα έφευγε τελευταίος. Σωστό, έτσι είναι. Ωραία. Κάποια στιγμή έρχεται, με βλέπει με μια τσάντα γεμάτη με φανέλες. Ναι. Μου λέει, τι είναι αυτό, ούτε αγγλικά ήξερε. Ναι. Του λέω, είναι οι φανέλες, σου λέω, θέλω να μου τις υπογράψεις. Μου λέει, περίμενε λέει μισή ώρα, ναι. Εδώ. Θα πάω να κάνω ένα μπάνιο και θα έρθω. Και θα έρθω. Σωστό. Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε πάντα. Περίμενε. Ναι, πήγε, ναι. Περίμενα. Λέω, αυτός τώρα με δούλεψε. Μεγάλο στάρ τώρα. Όχι. Λέω, με δούλεψε αυτός τώρα. Εντάξει, δεν βαριέται. Περίμενα. 45 λεπτά. Κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος με αυτοκίνητο. Ναι. Ωραία. Μου λέει, εσείς είσαι κύριε Πετρίδη. Λέω, ναι, εγώ είμαι. Περάστε. Λέω, ποιο είστε εσείς. Λέει, με πήρε τηλέφωνο ο Παύλο. Λέει, να φέρω. Είμαι ο μεταφραστής. Ναι. Κάλεσε. Από τη Θεσσαλονίκη να έρθει μεταφραστής μέχρι τη Μεσύμβρια. Πάρε φίλε. Για να μιλήσει μαζί μου για τις φανέλες. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα, του έδειξα τις φανέλες, μόνο για μία θα σου πω. Ήταν η φανέλα της Βενέτσια. Της Βενέτσια. Βενέτσια. Έπαιξε και η Ιταλία, ε. Έπαιξε και εκεί. Και μου λέει, πού την ρίχνεις αυτή. Ναι. Λέει ο μεταφραστής. Λέω, τη βρήκα. Λέω, τέλος πάντων, έψαξα, τη βρήκα, την πλήρωσα, την αγόρασα. Μου λέει, ξέρεις, λέει, αυτή τη φανέλα, λέει, τη φόρεσα μία φορά. Ναι. Μετά πήγα, πλακώθηκα, λέει, με τον προπονητή και με διώξανε την ομάδα. Μα εγώ δεν θυμόμουν ότι είχε παίξει εκεί στην Ιταλία. Ναι, και μετά που είχαν κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, τότε η εποχή ήταν λίγο δύσκολη, δεν θα τα πούμε αυτά στον αέρα. Ναι. Θα τα πούμε κατηδίαν, εκεί, στην Μεσύμβρια. Αρχίσαν και πάλι κάνανε προπονήσεις στο Λόλα και στην Σουρωτή. Ναι. Το 2002 ήταν στη Βενέτσια, πριν πάει στην Οσασούνα, από την οποία πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και στη Θέλτα έπαιξε, τώρα εγώ είπα Μίλαν και Ρεάλ. Επειδή κακώς δεν είπα και την Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί είναι τεράστιο μέγεθος, έτσι. Απλά Μίλαν και Ρεάλ είναι παιδιά μέσα στην πεντάδα. Δεν έκανα αλλαγή, φαντάζεστε τι ομάδα ήταν. Ακριβώς. Νομίζω ένα χρόνο μετά παίξαμε εμείς. Ακριβώς. Την Ατλέτικο. Τότε δεν έπαιζε. Ακριβώς. Στο 4-4 και στο πιο άλλο, δεν θυμάμαι ακριβώς, το πόσο. Ακριβώς. Ο Πάμπλο, παιδιά, ένα πράγμα μόνο. Αυτά τα πράγματα θέλουν χημεία. Εμείς. Με τον Παυλάρα είχαμε από την πρώτη στιγμή χημεία. Και μέχρι να μάθει, πάντα δηλαδή και εκεί στη Σουρωτή που πηγαίναμε, τελείωναν οι προπονήσεις, με καλούσε δηλαδή να πάω να πιω μια μπύρα εκεί μαζί του. Πάντα είχε μαζί τον Ευτραφή εκείνο το μάνατζερ του και φίλο του. Ο Καγιόγλου. Ο Καγιόγλου, που ήταν νομίζω μεγάλωσε στο Μεξικό, έλεγε και αυτό στις ιστορίες του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο διαμάντη, πραγματικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος, σου είπα, πρώτος πήγαινε, τελευταίος έφευγε και έτσι τα παιδιά κάνανε ουρά πάντα εκεί έτσι. Και όπου βρισκόταν και περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή να υπογράψει, να μιλήσει προσωπικά, να κάνει ο άνθρωπος. Είχε αυτό το ξινό λίγο το ύφος, αλλά είναι ένας άνθρωπος διαμάντη. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να το χάσουμε αυτόν ποτέ, έτσι. Έτσι είναι. Έτσι εγώ είναι. Έκανα και πρόταση και στην ΠΑΟΚ, μόλις φτιαχτεί το γήπεδο. Έχω 14 φανέλες υπογραμμισμένες του Γκαρσία από όλες τις ομάδες. Θα τις παραδώσω. Αν φτιάξουν στο μουσείο ένα κομμάτι Παύλο Γκαρσία, θα τις δώσω δωρεάν εκεί. Μπράβο σου. Προς τιμή σου. Μπράβο σου. Έτσι. Να είσαι καλά, φίλε. Και την πρώτη ομάδα του που έπαιζε εκεί στους Wanderers και εκείνη την άλλη την κοιτινόμαυρη της Πενιαρόλ. Τις έχω όλες, 14 φανέλες, θα τις χαρίσω στην ΠΑΕ. Μπράβο, φίλε. Να είσαι γερός.
Χάρηκα, να τα ξαναλέμε. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σου, γιατρέ. Γεια. Να σε καλά. Πάμε τώρα, τρεις αναβοσβήνουν. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έπεσε εδώ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλησπέρα, Κωστέ. Καλώς στο Στράτο. Θερμή λοιπόν παράκληση, μην καλείτε άλλο. Στράτος και άλλη μία γραμμή που είναι, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Μα πιάσανε, ήρθαν να μην συλλάβουν. Ωραία, φίλε. Κλέβεις την παράσταση γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πες. Μιας που συζητάμε για θέματα, εγώ έχω να πω το εξής. Πολύ πρόσφατα, πριν από μια εβδομάδα, ο καλλιτέχνης ο οποίος έφτιαξε το Ζουμπούτεο. Ζουμπούτεο, τρέλα. Θυμάσαι, έτσι. Τρέλα. Έφτιαξε αφιέρωμα στην ομάδα που πήρε το double του Πάου του Invincible. Αποκλειστικά για τη δικιά μας ομάδα. Έφτιαξε φιγούρες για την ομάδα που πήρε το double. Ναι. Τη δική μας. Έτσι, ξενός. Ναι, Ιταλός. Ιταλός, Σοπάρε, φίλε. Και τις ανέβασε στο προφίλ του. Λοιπόν, θα διατεθούν. Όχι. Ήτανε... Συλλεκτικές, έτσι. Μόνο μία έκανε, ρε φίλε. Μία εντεκάδα. Δηλαδή ήταν ξεχωριστό για να τιμήσει, ας πούμε, το double του ΠΑΟΚ με το ΑΕΚ πρωτάθλημα. Πολύ ήθος, λοιπόν, φίλε. Παρακαλώ την ΠΑΟΚ και όποιον ακούει να έρθει χτες σε επαφή. Σήμερα και αύριο. Την προηγούμενη εβδομάδα, και αν είναι δυνατό και το προηγούμενο έτος. Μας ακούνε και το τμήμα marketing ακούει, ο Λάζαρος. Δεν ξέρω τι θα κάνετε και πόσο θα κοστίσει. Κόψτε τον από αυτό σας και κλείστε συμφωνία να διατεθεί στην μπουτίκ της ομάδας. Ξέρω τουλάχιστον 80 άτομα που θα παραγγείλουμε από δύο. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κάντε το χτες. Αυτά τα πράγματα είναι συλλεκτικά, ειδικά για μας που είμαστε άνω των 30+ και μεγαλώσαμε με αυτό, είναι και μια νοσταλγία. Δηλαδή δεν θα πάει ο πιτσιρικάς σου 18χρονος τώρα να πάει να πάρει το Ζουμπούτεο. Θα πάει ο πατέρας του όμως, φαραντάρης, θα πάω εγώ που είμαι 33, ο ξαδερφός μου είμαι 35. Σωστό. Παιδιά, είναι ένα τέλειο κομμάτι από την παιδική, παύλα, εφηβική μας ηλικία. Ώρες ατελείωτες. Αν θες ψάξω στο ίντερνετ να το δεις. Όχι, θα ψάξω, τι 100%. Και θα έρθω και σε επικοινωνία με τα παιδιά στο τμήμα marketing, με τον Λάζαρο εκεί. Έτσι. Μπορείς να φανταστείς τι ωραίο που είναι. Δηλαδή σκέψου ότι έκανε και τον μπαχαλάκι με το μαλλί, ξέρω εγώ, με τα σηκωμένα τα χέρια. Έκανε και το μπίσες βαρφίλε με το μαλλί, την αφάνασε στους μπούτες. Θα πάρεις πλάκα. Εγώ πιστεύω εσύ να πάρεις 11 μπίσες βαρφίλε. Στα 100%. Τον έχει πιο μπαμπάτσικο τον Μπίσε. Σίγουρα, έτσι. Επειδή το Ζουμπούτεο δίνει πολύ έμφαση στο κεφάλι. Ναι. Εκεί είναι. Εντάξει, τα σώματα είναι όλα ίδια. Τα σώματα είναι ίδια. Το μισό σώμα δεν είναι όλα ίδια. Λάθος κάνεις. Δηλαδή ο Άκουμ, ας πούμε, που είναι πιο αθλητικός, τον έχει πιο αθλητικό. Ναι. Το Μπασχαλάκι που είναι πιο αθλητικός, τον έχει πιο εμένα, κοίταξε, είχα την Εθνική Γαλλίας, θυμάμαι, είχε σπάσει ένας. Και είχα κολλήσει, ας πούμε, από τα γόνατα τη φιγούρα με λόγκο και ήταν ο Αλέζι Ρες. Ήταν ο Αλέζι Ρες, επειδή ήταν πολύ κοντός αυτός. Είχα βάλει και νούμεράκια στην πλάτη. Κανονικά, φίλε, άστο. Κανονικά, στατιστικά λοιπόν, και τέτοια. Εγώ το ξαναλέω, λοιπόν, στο marketing, στο τμήμα marketing της ΠΑΟΚ, επικοινωνήστε χτες. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε τρόπο. Φιλιά, δηλαδή, πολλά! Βγάζετε καπέλα. Βγάζετε καπέλα, βγάζετε άλμπουμ, βγάζετε, δεν ξέρω κι εγώ, μάσκες, κασκόλ. Αυτό το πράγμα που είναι για μας μια νοσταλγία πρέπει να γίνει. 100%. 100%. Χαιρετώ, Κωστή. Γεια σου, Στράτε. Να πω ότι ο Ανδρέας μου έβαλε τις φανέλες, όντως, ρε παιδιά. Όντως, έχει όλες τις φανέλες. Ανδρέα Πετρίδη, βάλτε στον τοίχο μας. Στον τοίχο, στον αθλητήριο. Βάλτε. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας. Καλώς το παιδί. Κοστίμου, 14 είπε, είναι οι φανέλες. 14, ναι. Μπορούμε να βάλουμε 13, εκείνη την κυτρινόμαυρη ασυγκρατή στην Ουρουγουάη, ρε παιδί μου. Η Πενιαρόλας μείνει, δεν πειράζει, αν και είναι μεγάλη ομάδα στην Ουρουγουάη. Όχι τίποτα άλλο, ότι θα πούνε ότι είναι δάχτυλο του Σαββίδη για να μην έχει μεταγραφές η Πενιαρόλ. Έτσι. Αλήθεια, δεν της έφτασαν τα άρθρα και τα φωνήεντα και τα λοιπά και δεν καταφέρνει να πληρώσει τους ποδοσφαιριστές. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει.
Πάντως να ξέρεις ότι ο Στράτος είναι πίσω στην προκειμένη περίπτωση. Έκανε η εταιρεία Σουμπούλο. Έκανε η εταιρεία, δεν σ' άκουσα. Η εταιρεία Σουμπούλο. Είναι προς τιμή των Μπούλιδων του Πειραιά. Έκανε, λέει, για να τιμήσει όλα τα πρωταθλήματα, τα μάγκικα που πήρα σε όλα τα αθλήματα. Ποτέ κανένα χάρτινο, ποτέ πραγματικά, ποτέ, δηλαδή... Φοβερό αυτό το πράγμα, να, εμείς καλά, λέει τίποτα στα δικαστήρια, τίποτα. Να είναι καλά, φίλε, αφού ήδη η ομάδα της νομικής Αθηνών τους είπε ναι, να έχετε δίκιο, παιδιά, ποτέ, λέει, εμείς λέει στα δικαστήρια. Ποτέ. Τέτοια τίμη ομάδα Κωστή που δεν υπήρξε ποτέ και νομίζω ότι φτάνει πλέον με την δυσφήμιση αυτού του σωματείου. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Εκτυφλωτική η καθαρότητά της. Ναι. Ναι. Με αφορμή της δεκαετίας νομίζω πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ σωστή και λογική, δηλαδή με βάση την προσφορά των παιχτών. Εντάξει, θα μπορούσαν ίσως μια-δυο μικρές αλλαγές. Αλλά είναι πραγματικά... Ο κόσμος, φίλε, έχει κριτήριο. Και ομαδάρα, και ομαδάρα και με χαρακτήρες. Και, και χαρακτήρες. Δηλαδή και σε χαρακτηριστικά, δηλαδή, άμα το κάτσεις και το βάλεις, ας πούμε, ταιριάζουν πάρα πολύ. Στο. Δηλαδή και σε θέμα χαρακτηριστικών. Νομίζω ότι ήταν μια ομάδα η οποία θα τους ισοπαίδωνε τους πάντες. Έτσι είναι. Εντός εκτός, ούτε τα κολάρα θα φτάνανε, ούτε η κολάρα, ούτε τίποτα. Γεια σου, Χριστάρα! Φιλιά! Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Έρχομαι πολύ γρήγορα. Όπως είπα, σε λίγα λεπτά, σε ένα τέταρτο από τώρα θα κάνουμε και την κλήρωση. Πλέον μέσα από το μήνυμα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222, καθότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό, ένα υπέροχο τάμπλετ από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδη σε λίγα λεπτά. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε! Γεια σου Κωστή μου, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Γεια σου Κώστα μου, γεια σου, γεια σου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα που υπάρχει επιστροφή για το λιανικό εμπόριο. Αρκετά καταστήματα σήμερα επιστρέφουν στην... Αλήθεια. Ας πούμε στην κανονικότητα, αν και την έχουν τη λέξη, την έχουν αλλοιώσει κάποιοι, αλλά από σήμερα και πάλι αρκετά καταστήματα επιστρέφουν, Κώστα, έτσι. Ναι, 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 είναι. Σταδιακά γίνεται μια απόπειρα να αποκατασταθεί η καθημερινότητά μας και η καθημερινότητα των επιχειρηματιών μικρών ή μεγάλων ή μεσαίων επιχειρήσεων, δεν έχει σημασία, και των ιδιωτικών υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτές, είτε πρόκειται για λιανεμπόριο, είτε πρόκειται για πιο μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, τα οποία μπαίνουν σε λειτουργία σιγά σιγά. Απομένει η επαναλειτουργία των πολυκαταστημάτων και της εστίασης. Γιατί εκεί θα δούμε, εκεί θα είναι εκείνο το μεγάλο στοίχημα. Γιατί εκεί είναι οι χιλιάδες εργαζόμενοι στην εστίαση. Και νομίζω ότι θα χρειαστούν άμεσα μέτρα στήριξης για να μπορέσει να σταθεί η εστίαση στα πόδια της σε σχέση και με την, όχι μόνο με τα μέτρα κατά του κορονοϊού, κατά της πανδημίας, αλλά και της οικονομικής δυνατότητας που θα έχουν οι πολίτες να επισκέπτονται τα καταστήματα εστίασης. Ναι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα χρειαστεί υπομονή και θα χρειαστεί και χρόνος για να ξέρουμε τι ακριβώς πληγές θα αφήσει, γιατί πληγές υπάρχουν. Πόσο μεγάλες θα είναι μετά από μερικούς μήνες. Mm-hmm. Μπαίνει στην κουβέντα ο τουρισμός, μπαίνουν πολλά θέματα στην κουβέντα. Ένα-ένα θα τα βλέπουμε, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται για να μπορέσει να επανέλθει η κανονικότητα. Δεν είναι τόσο απλό, είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Πρώτα απ' όλα ως άτομα, μετά ως χώρα, τώρα παγκοσμίως πραγματικά δεν ξέρω. Διαβάζω
έτσι, διάφορα ρεπορτάζ, διάφορα άρθρα, σχόλια κτλ. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Σίγουρα όμως η σταδιακή επιστροφή είναι μια ελπιδοφόρα διαδικασία. Να ακριβώς. Ακόμα και αυτό που λες, αυτή η διαδικασία επιστροφή στην πραγματικότητα. Στη Λειψία, Κώστα, είχαν δύο κρούσματα στην ποδοσφαιρική ομάδα της Λειψίας και ίσως αυτό είναι και ένας οδηγός για το τι θα γίνει. Οι Γερμανοί τι κάναν λοιπόν, είπαν ότι αυτή η ομάδα δύο εβδομάδες δεν θα παίξει και θα πάνε, αναβάλλονται οι αγώνες της. Δεν το σταμάτησαν το όλο θέμα. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για υπόλοιπες χώρες. Ναι. Κώστα, το ποδόσφαιρο στη Γερμανία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι μια βιομηχανία. Δεν είναι μια βιοτεχνία όπως είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι βιοτεχνία. Στη Γερμανία, ναι. Στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία αν θέλεις. Το ποδόσφαιρο είναι βιομηχανία. Βαριά, ναι. Βιομηχανία παραγωγής χρημάτων. Τώρα εδώ στην Ελλάδα το έχουν διαλύσει και αναγκαστικά προσπαθούμε να το κρατήσουμε όρθιο. Οι Γερμανοί μπαίνουν πρώτοι στη μάχη της επιστροφής του ποδοσφαίρου στην καθημερινότητά μας. Προφανώς το έχουν μελετήσει για να αποφασίζουν την επανέναρξη της Bundesliga. Τώρα αυτά τα δύο κρούσματα στη Λειψία, νομίζω ότι παντού μπορεί να έχουμε κάτι παρόμοιο. Γιατί είναι οι ομάδες, είναι ένα κοινωνικό σύνολο, είναι μια κοινωνία 50, 60, 70 ατόμων. Έτσι δεν είναι μια κοινωνία 10 ατόμων. Είναι λογικό να υπάρχει και ένα κρούσμα. Ναι, φυσικά. Και φυσικά. Ένα και δύο και κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Αλλά τι να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα και τι θα γίνει σε περίπτωση καταρχήν που υπάρξει απόφαση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Που εγώ το θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτή η απόφαση. Τώρα, ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί κτλ. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση για την οποία δεν μπορώ σήμερα να έχω μια εικόνα, μια απάντηση. Μάλιστα. Είχαμε και πάλι την φόρτσα του Σαββάτου το Σάββατο με ένα θέμα που συζητήθηκε πάλι, Κώστα, γιατί έλυσε απορίες όλων μας, βάζω πρώτο πληθυντικό, γιατί ούτε νομικοί είμαστε, ούτε γεννηθήκαμε στο κατόβλι του ΚΑΣ και είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας και μας απασχολεί. Και νομίζω ότι ήταν όχι απλά εμπεριστατωμένο για μία ακόμα φορά το ρεπορτάζ, πλήρες και λύθηκε κάθε απορία σε σχέση με το ανώτατο αυτό δικαστήριο. Είναι κάποια πράγματα που τα συζητήσαμε μέσα στην εβδομάδα. Τα υπόλοιπα δόθηκαν οι πιο σοβαρές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε για το ΚΑΣ. Είναι μια διαδικασία την οποία πάω περιμένει έτσι με οργανισμούς που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα λύσει όλο το ζήτημα της ετοιμής στο μια γέννη. Είναι μια αυτή η διαδικασία το ΚΑΣ. Υπάρχει ελπίδα ότι εκεί πια θα μπούνε αυτή που πρέπει στην ουσία της υπόθεσης για να αποδειχθεί η αυθορότητα του ΠΑΟΚ και να μπορέσει να περάσει αυτή την λεγόμενη αντεπίθεση. Αν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει περάσει στην αντεπίθεση, με τις θέσεις του τονίζεται έχει καταδείξει ο ΠΑΟΚ με τις θέσεις του ποιους έχει απέναντί του και γιατί, και αυτό έχει προκαλέσει τον πανικό στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποδεικνύουν ότι ο μόνος τρόπος, ότι δεν έχουν άλλο τρόπο πέρα από την βία και τις εξαρτημένες επιτροπές να ελέγξουν την κατάσταση. Μάλιστα. Είχαμε, Κώστα, σήμερα και την τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον ΨΑΠ και τη Λίγκα. Ναι. Και τελικά δεν είχαμε κάποια θετική κατάληξη. Κοίταξε να δεις. Ναι. Πώς το βλέπω εγώ. Εγώ βλέπω ότι ο ΨΑΠ δεν θέλησε να πάρει επάνω του το βάρος μιας συμφωνίας για τη μείωση αποδοχών ποδοσφαιριστών. Γιατί θα ήταν ένα βάρος. Δεν ξέρω αν καλά έπραξε ή κακά έπραξε. Εγώ θεωρώ ότι έκανε λάθος ο ΨΑΠ. Και το βλέπω ως εργαζόμενος. Δεν το βλέπω ως κάποιο άλλο τρόπο. Δηλαδή, δεν υπήρξε μία αντιπρόταση. Υπήρξε μία πρόταση από την πλευρά της Super League, του συνεταιρισμού των ομάδων. Όταν την απορρίπτεις,
πρέπει να καταθέσεις μια αντιπρόταση. Έτσι. Μιλάω με την φωνή της λογικής. Ναι. Δεν είπα να αποδεχθούν την πρόταση της μείωσης. Είπα ότι τι μου προτείνεις, εσύ έχω να παίρνω 10 ευρώ. Τι μου προτείνεις να πάρω 4 ευρώ. Ωραία. Να μπούμε σε μια διαδικασία. Γιατί 4 και όχι 6. Γιατί 4 και όχι 7,5. Κάπως έτσι θα βρισκόταν μια λύση. Θεωρώ ότι ο ΨΑΠ δεν ήθελε να πάρει επάνω από το βάρος μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης και μείωσης των αποδοχών των ποδοσφαιριστών και αφήνει τις ομάδες με τους παίκτες πλέον να συμφωνήσουν στις μειώσεις. Εδώ θα έχουμε το εξής θα συμβεί τώρα. Κάποιοι παίκτες που πιέζονται οικονομικά θα δεχθούν μειώσεις, κάποιοι άλλοι δεν θα δεχθούν, κάποιοι θα δεχθούν μεγαλύτερες, κάποιοι θα δεχθούν μικρότερες. Δεν ξέρω αν θα είναι συνολικές οι διαπραγματεύσεις με τους ποδοσφαιριστές. Δεν το χειρίστηκε, θεωρώ, ο ΨΑΠ καλά, υπό το βάρος της ευθύνης. Μα όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια θέση ευθύνης, όπως είναι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα, βρίσκεσαι για να πάρεις αποφάσεις. Κάποιοι θα σε κατηγορήσουν, κάποιοι θα σε επενέσουν, κάποιοι θα μείνουν ικανοποιημένοι, κάποιοι δεν θα μείνουν. Νομίζω ότι άφησε τους ποδοσφαιριστές στο έλεος των ομάδων. Σε κρέμα, όχι ότι οι ομάδες έχουν τη διάθεση να ρημάξουν τα συμβόλαια των παικτών τους. Άλλωστε σε αυτούς θα στηριχθούν ή σε κάποιους από αυτούς θα στηριχθούν οι ομάδες τον επόμενο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, το είπα και άλλη φορά, ότι και οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι, οι ποδοσφαιριστές, οι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να αντιληφθούν την κατάσταση και να μειώσουν ποσά από τα συμβόλαιά τους. Σε μια εποχή που υποφέρουν οι πάντες και κυρίως υποφέρουν οι φίλαθλοι που στηρίζουν τις ομάδες, ανεξαρτήτως για ποια ομάδα συζητάμε. Ναι. Δεν είναι και κάτι φοβερό να δεχθεί μια μείωση ένας ποδοσφαιριστής που αμείβεται με 500, 600, 700, 800, 900 χιλιάδες το χρόνο, ένα εκατομμύριο. Εδώ χάθηκε το 800 για τον κάθε ας πούμε απλό πολίτη που δούλευε, που πήγαινε στη δουλειά του και περίμενε με τα χρήματα αυτά να περάσει την οικογένειά του και να εξασφαλίσει και κάτι για να πάει στο κήπεδο, να πληρωθεί ο ποδοσφαιριστής. Ο Μαουρίσιο. Ναι. Ναι. Λογικό δεν είναι. Απόλυτα. Να πρέπει να δεχτούν μειώσεις. Απόλυτα. Οι ομάδες έχουν σοβαρές απώλειες εσόδων. Από τις χορηγίες, από τα εισιτήρια, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πώς θα καλύψουν αυτή τη χασούρα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις έναντι των συμβολέων που έχουν συνάψει. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή θέλει μια κοινή στάση. Τι θα πει δεν έχω αντιπρόταση που λέει ψάπ και φεύγω. Πού πας. Γιατί είσαι εδώ αν δεν έχεις αντιπρόταση. Αφήνεις δηλαδή τον κάθε παίκτη στο έλεος του Θεού. Ναι. Τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής όταν θα βρεθεί απέναντι σε μια ομάδα. Τον επαναστάτη. Ναι, δεν είναι εύκολο. Βέβαια. Στο πιο εύκολο διαχειρίζεσαι. Ναι. Αυτό πιο εύκολο διαχειρίζεσαι μια τέτοια συζήτηση συνολικά ως ΨΑΠ, ως όργανο των ποδοσφαιριστών, των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, παρά ατομικά. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν είναι ενωμένοι όλοι, απόλυτα σωστό, απόλυτα σωστό. Και τώρα θα κάνουν, πιστεύεις θα υπάρξει πάλι συνάντηση ή το πράγμα η καυτή πατάτα πηγαίνει στις ομάδες. Δεν νομίζω, πηγαίνει στις ομάδες τώρα. Ναι. Σε συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές τους, ναι. Που θα καταλήξει κάθε μία. Τώρα κατά μόνας, ναι. Τώρα συνολικά, ναι. Δεν ξέρω. Επαφίεται λοιπόν στον κάθε μεγαλομέτοχο, στην κάθε διοίκηση, στους ποδοσφαιριστές, μάλιστα. Ναι. Κώστα, για κάτι τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει το όργανο. Αύριο έτσι. Θα έχουμε μια νέα τηλεδιάσκεψη, είναι τελευταία αίτηση, ότι αύριο Τρίτη θα έχουμε μια νέα τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί νέο διοικητικό συμβούλιο στη Super League. Α, μάλιστα. Για να... στις δύο νομίζω για να αποφασίσουν πώς θα χειριστούν οι ομάδες το θέμα της περικοπής των συμβολέων των ποδοσφαιριστών μετά την άρνηση του ΨΑΠ να πάμε σε μια έτσι, συνολική συζήτηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Μας λες, αύριο θα γίνει αυτό. Ναι, αύριο, αύριο το μεσημέρι. Ναι. Θεωρείς ότι θα προκύψει εκεί κάποια γενικότερη, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια γενικότερη απόφαση? Δεν το βλέπω, διότι αφού βγήκε από τη μέση το συνδικαλιστικό όργανο,
αυτά τι να πούνε οι ομάδες, ότι θα πάμε να προτείνουμε όλοι ένα 25% στους παίκτες. Οκ, είναι, μπορεί να προκύψει μια τέτοια απόφαση, αλλά δεν θα τους δεσμεύει, δεν θα σε δεσμεύει δηλαδή μια ομάδα να κάνει μικρότερη ή μεγαλύτερη του 25% πρόταση στους παίκτες της. Και το 25% δεν το λέω τυχαία, είναι ένα νούμερο που προκύπτει. Ναι, ναι, ακούγεται πολύ. Ακούγεται πάρα πολύ. Σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρωτάθλημα και ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που δεν συνεχιστεί και δεν ολοκληρωθεί, δεν νομίζω ότι οι ομάδες θα συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο από το 33% αφετινών συμβολέων. Ναι. Α, μικρή είναι πάντως η διαφορά του 25 με το 33. Αν συνεχιστεί και δεν συνεχιστεί. Εξαρτάται τώρα. Κοίταξε να δεις. Για κάποιον που παίρνει 100.000. Ναι. Είναι 33.000. Ναι. Και κάποιον που παίρνει 1.330.000. Ναι. Το μικρό, ναι, είναι σχετικό για την ψήφη του καθενός. Σωστό. Τις αμοιβές του καθενός κτλ. Κατάλαβες. Για κάποιον που παίρνει 1.000 ευρώ, να το κόψεις τα 330. Γεια σας. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Γεια σας. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ίσως εκεί θα πούν, Κώστα, ότι... Τι να σου πω, για κάποιον που παίρνει ένα εκατομμύριο θα περιοριστούν τα 330 για ένα χρόνο. Εντάξει. Δεν θα πεινάσεις. Θα ζήσεις, φίλε, δηλαδή. Θα ζήσεις, δεν θα πεινάσεις. Δεν θα πεινάσεις. Ίσως βάζαν κάποιο πλαφόν, δηλαδή να λέγανε ότι τόσο % από εκεί και πάνω. Δηλαδή από αυτά τα χρήματα και πάνω. Ξέρω, εγώ λέω τώρα. Έτσι, τελείως κομπογιανίτικα. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Ναι. Δεν είναι κομπογιανίτικα. Είναι λογικό, είναι λογικά αυτά. Γι' αυτό θα έπρεπε ο Ψάφι να μείνει στην συζήτηση, για να μπορεί να ελέγχει και το πώς θα χειριστούν οι ομάδες το θέμα. Αποχωρώ σημαίνει κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είναι λύση. Δηλαδή δεν κινήθηκε έξυπνα ο Ψάφι, κατά την εκτίμησή μου. Συμφωνώ. Ναι, ναι, έτσι χωρίς είναι, να είμαι και σοφός, αλλά μένει σε μια διαπραγμάτευση, την παρακολουθείς και κατευθύνεις όσο μπορείς, ό,τι μπορείς να κόψεις, ό,τι μπορείς να γλιτώσεις. Όταν φεύγεις, εντάξει. Ναι. Αποφασίζουν άλλοι για σένα χωρίς εσένα. Μάλιστα. Σωστά. Έτσι, έτσι είναι, Κώστα. Έτσι. Οψόμεθα. Θα δούμε. Θα δούμε. Και αύριο θα είναι, όπως είπε, σημαντική η τηλεδιάσκεψη και θα δούμε τι θα προκύψει. Στις 2 το μεσημέρι για να αποφασίσουν οι ομάδες τις τάσεις τους. Τώρα σήμερα προέκυψε για να ολοκληρώσουμε ένα θέμα με τον Μίσιτς. Δεν είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Ο ΠΑΟΚ είχε η ρήτρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Sporting. Τον έπρεπε τη μέχρι τις 20 του Μάη θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ενημερώσει την πρωτογαλλική ομάδα για την αποδοχή πληρωμής της ρήτρας των 2 εκατομμύριων ή όχι. Ναι. Αυτό το θέμα ενημερώθηκε η Sporting ότι, ότι ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει τη ρήτρα επισήμως για την απόκριση του παίκτη και πήρε μια προθεσμία μέχρι τις 20 Ιουνίου για την καταβολή των χρημάτων λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό. Οι Πορτογάλοι το λένε παράταση του δανεισμού. Δεν είναι παράταση του δανεισμού, γιατί ο δανεισμός τελειώνει 30 Ιουνίου. Ναι, βέβαια. Έτσι, μέσα, δεν τελείωνε στις 20 Μαΐου. Ναι. Η ενημέρωση για την πληρωμή ή όχι της ρήτρας, η προθεσμία τελειώνει στις 20 Μαΐου. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι θα κρατήσει τον παίκτη στις τάξεις της, στις τάξεις του αντιστήμου μάλιστα που έχει έρθει στη συμφωνία μαζί του για το συμβόλαιο κτλ. Και ζήτησε την παράταση μέχρι τις 20 Ιουνίου να καταβάλει τα χρήματα επιθυμία που έγινε από τους Πορτογάλους δεκτή. Δεν είναι παράταση λοιπόν του δανεισμού, είναι παράταση για την πληρωμή του ποσού της ρήτρας λόγω της κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως με τον κορονοϊό. Αυτό. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για το σχόλιο σου. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Πρώτο Θεός, θα το έτσι, πρώτο Θεός. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Χρήστο! Ποιος είναι εδώ? Δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 89. 3. Το 3! Το 3. Λοιπόν. Κληρώνουμε το τάμπλετ. Έχω βάλει μέσα τα πάντα. Τα πάντα και τα μηνύματα και το πρωί και τα τωρινά. Λοιπόν, Ελένη Καραγκούδη. Διαγωνισμός τάμπλετ. Καλή εβδομάδα, Κωστή. 6-9-41-5-84. Τα τρία τελευταία δεν τα βλέπουμε. Θα μιλήσουμε με Μαριλής που βλέπει όλο το νούμερο. Και αύριο θα βγάλουμε την τυχερή να την ακούσετε και στον αέρα. Ελένη Καραγκούδη. Κέρδισες το τάμπλετ το υπέροχο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης.
το tablet Lenovo το 7. Ελένη Καραγκούδη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου να βρούμε τα τρία τελευταία ψηφία, γιατί δεν τα βλέπουμε εμείς εδώ, είναι τα προσωπικά δεδομένα. Στην οθόνη τα βλέπει η γραμματεία μας μόνο, που λόγω των συνθήκων δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος, δεν κουνιέται κανένας εννοείται. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο και όλη την ημέρα θα τα πούμε αύριο. Bye, bye, bye!